Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Κάρολ Κουν, το Θέατρο Τέχνης και ο Δήμος της Αθήνας τιμούν τη μνήμη του. Στο Τρεις στον Αέρα μιλούν σήμερα ο Γιώργος Λαζάνης και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του Κάρολ Κουν, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση. Στη 1 το μεσημέρι, το Θέατρο Τέχνης, για να τιμήσει τη μνήμη του δασκάλου και ιδρυτή του, οργανώνει εκδήλωση που θα γίνει στο Θέατρο Τέχνης της Οδού Σταδίου, στην οποία θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Κάρολος Κουν» με μορφές, με σχήματα, με ρυθμούς, με ήχους και θα λειτουργήσει έκθεση με φωτογραφικό υλικό, ενώ συγχρόνως θα προβάλλεται βίντεο με στιγμιότυπα από τη ζωή και το έργο του δασκάλου. Την εκδήλωση θα προλογίσει η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μελίνα Μερκούρη. Την έκθεση, που θα διαρκέσει ως τις 21 Φεβρουαρίου, επιμελήθηκε η Λίλη Πεζανού και το βιβλίο «Ο Διονύσης Φωτόπουλος». Τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου, ο Δήμος της Αθήνας θα τιμήσει και αυτός τη μνήμη του Καρόλου Κουν. Στις 8 η ώρα το βράδυ, στην πλατεία Κολοκοτρώνη, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Καρόλου Κουν που φιλοτέχνησε ο Χρήστος Καπράλος. Στις 9 η ώρα, στο κινηματοθέατρο Παλάς, θα απονεμηθούν τα βραβεία που έχει θεσπίσει ο Δήμος της Αθήνας σε μνήμη Καρόλου Κουν. Κύριε Λαζάνη, πέρασε ένας χρόνος χωρίς τον Κουν ανάμεσά μας. Τι λείπει από το ελληνικό θέατρο, τι λείπει από το Θέατρο Τέχνης, τι λείπει από τα παιδιά του? Νομίζω πως από το ελληνικό θέατρο λείπει ένας ακόμη άνθρωπος από τους 2-3 που το έχτισαν. Από το Θέατρο Τέχνης λείπει ο δάσκαλος, ο εμψυχωτής και ιδρυτής του. Από τα παιδιά του, ο πατέρας και δάσκαλος. Τι σημαίνει δάσκαλος, κύριε Λαζάνη? Δάσκαλος πιστεύω πως είναι κάτι σαν οδηγητής ψυχής. Ο άνθρωπος που οδηγεί τους μαθητές να ανοίξουν έναν κόσμο μέσα τους, δυνάμεις κρυμμένες που δεν, οι ίδιοι δεν γνωρίζουν, αλλά και τους μαθαίνει πως οι δρόμοι της μάθησης είναι απεριόριστοι. Τώρα που εσείς τα παιδιά του έχετε αναλάβει τη συνέχεια του Θεάτρου Τέχνης, η βασική σας αρχή για το μέλλον ποια είναι? Θα στηριχτούμε στις επιλογές του, στον τρόπο της αισθητικής του. Βεβαίως με τις δικές μας δυνάμεις θα προχωρήσουμε έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα που βλέπετε να τιμάται δημόσια ο Κάρολος Κουν, τι θυμάστε πιο έντονα από τα χρόνια εκείνα που το Θέατρο Τέχνης ήταν κάτι σαν ένα αναρχικό θέατρο για την ελληνική πραγματικότητα? Ναι. Νομίζω για τη δικιά μας δουλειά, όπως και για τη δική σας ίσως, η λογοκρισία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο και θα έλεγα τροχοπέδι. Είναι πολύ χειρότερο όταν αυτή προέρχεται όχι από την εξουσία, αλλά από το ίδιο το κοινό. Θυμάμαι ένα περιστατικό, όταν παίζαμε τον Αρτούρο Ουή, είχαμε πάρει πολλές απειλητικές επιστολές με βομολοχίες που απαιτούσαν να το σταματήσουμε αμέσως. Βεβαίως δεν το σταματήσαμε. Προχωρήσαμε. Ο Δήμος Αθηναίων, με βαθιά γνώση και ευθύνη για την αποφασιστική επίδραση των τεχνών στην πολιτική και πολιτιστική μας ζωή, καθιερώνει θεσμούς που προάγουν την έννοια και τον ρόλο των τεχνών στην χώρα μας. Η καθιέρωση λοιπόν του βραβείου, του θεατρικού βραβείου Καρόλου Κουν, καθώς και η τοποθέτηση της προτομής του στην πλατεία Κολοκοτρώνη, στο μέρος ακριβώς που, αν θυμόσαστε, ήταν το θέατρο κεντρικό, όπου είναι και μια ταβέρνα που εκεί έτρωγε κάθε μεσημέρι ο Κάρολος Κουν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απόδειξη τιμής σε αυτό τον μεγάλο πνευματικό μας δημιουργό. Η
Οι καλεσμένοι μας μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά, σε ταμπούρια, σπούδασαν στην ίδια σχολή. Ο κύριος Μυτιληναίος σπούδασε κλασικό τραγούδι, ο κύριος Μπουλάς υποκριτική. Και φάνηκε μάλιστα ότι τα καταφέρνει σε αυτή την τέχνη. Θα μας μιλήσετε λίγο για αυτή την περίοδο? Ναι, νομίζω είναι διαφορετική περίοδος. Εγώ σπούδασα από το 72 μέχρι το 75. Είχα πολύ καλούς δασκάλους. Τον Γκίκα τον Πινιάρη, την Πίτσα Καπιτσινέα. Αγαπάω πάρα πολύ τον Πειραιά, εκεί μεγάλωσα. Και συμπτωματικά έμαθα ότι και ο Λευτέρης είναι από την ίδια γειτονιά. Το μάθατε έξω από το στούντιο αυτό. Έξω από το στούντιο, ακριβώς. Σπουδάσατε κλασικό τραγούδι. Κλασικό τραγούδι, ναι. Και ασχοληθήκατε. Πολύ πιο παλιά από το Σάκη, εγώ. Πόσο πολύ πιο παλιά. Βέβαια, έχουμε κάποια διαφορά νομίζω. Να μην τα λέμε τα χρόνια μας. Και ασχοληθήκατε, κύριε Μυτιληναίο, με το κλασικό τραγούδι. Ασχολήθηκα, κυρία Διενή, αρκετό καιρό. Κάνα πάρα πολλές παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στην αίθουσα Παρνασσού, στο Ελληνικό 2. Έδωσα πάρα πολλές παραστάσεις με το Σπύρο το Καλοκαιρά. Τελικά καταλήξατε στο λαϊκό τραγούδι. Ναι. Και ο κύριος Μπουλάς ξεκίνησε από το Σαββόπουλο, από το Θάνο Μικρούτσικο, από αυτό που λέμε κουλτούρα, όπως είπατε εσείς ο ίδιος πριν στη συζήτηση που είχαμε. Και τελικά καταλήξατε στο ροκ. Ναι, κοιτάξτε. Όχι. Κανείς δεν γίνεται ό,τι θέλει. Ναι, ναι. Όχι. Είναι τελείως λάθος. Αυτό θέλω να κάνω μία τοποθέτηση. Λοιπόν, ξεκίνησα το 72 από μία μπουάτ που ήταν σχολείο για πολλούς Έλληνες τραγουδιστές, Εσπερίδες. Ναι. Λοιπόν, τραγουδούσα τότε Νέο Κύμα, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Σαββόπουλο. Η εξέλιξη ήταν το 75, αποφάσισα να κάνω κάτι πιο σύνθετο. Δηλαδή, μου άρεσε το θέατρο, δεν μου άρεσε ο τραγουδιστής που ήταν ακίνητος και τραγουδούσε κάποια τραγούδια. Μου άρεσε λοιπόν να δώσω μια κίνηση στο τραγούδι και άρχισα να κάνω σοου το 75. Λοιπόν, από τότε κατάλαβα ότι αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα, παράλληλα με αυτό που έκανα στα διάφορα κέντρα, είχα μια παράλληλη καριέρα σαν συνεργάτης βασικός του Θάνου Μικρούτσικου, με τον οποίο δουλέψαμε πάρα πολλές φορές σε συναυλίες, πολλά φεστιβάλ στο εξωτερικό, επί χρόνια, για 8 χρόνια περίπου. Δισκογραφικά συνεργαστήκαμε κάποιο καιρό. Απλώς αυτό που έγινε στο δίσκο το προσωπικό του Μπουλάς Ελλάς ήταν η πλάκα που έκανα στα μαγαζιά, η οποία μεταφέρθηκε κάποτε μοιραία στη δισκογραφία. Κύριε Μυτιληναί, εσείς κάνατε 5 χρυσούς δίσκους, είστε 20 χρόνια στο τραγούδι. Υπάρχει όμως κάτι που δεν κάνατε. Είναι οι συναυλίες. Συναυλίες, ναι. Πραγματικά πιστεύω. Αυτό είναι ένα θέμα που θα ήθελα να το συζητήσουμε και οπωσδήποτε μου δώσατε την ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έχω οριμάσει και σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος αυτή τη στιγμή, ύστερα από 20 χρόνια που έχω εργαστεί στην Αθήνα, ανελειπώς, να ασχοληθώ και με λίγο με τον κόσμο, ο οποίος με τα μηνύματα που μου στέλνει πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ αγάπη εκ μέρους του. Είναι καιρός λοιπόν να ανταποκριθώ και εγώ στην αγάπη μου δείχνει, από τον Εύρο έως την Ιερά Πέτρα Κρήτης. Αυτό το δείχνουν οι πωλήσεις των δίσκων μου βέβαια. Θέλω λοιπόν να βρεθώ πιο κοντά σε αυτόν τον κόσμο της επαρχίας. Πιστεύω πάρα πολύ στις συναυλίες. Είναι απαραίτητες για ένα καλλιτέχνη. Γιατί μπορεί ο κόσμος της επαρχίας να μην έχει τη δυνατότητα, ούτε το χρόνο, ούτε την οικονομική διάθεση, να έρθει να ακούσει ένα καλλιτέχνη. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν εγώ να δείξω την αγάπη μου και όλα αυτά τα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι έχουν φροντίσει για μένα και με έχουν κρατήσει σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει και εγώ να τα αποκριθώ. Πάντως, κύριε Μυτιληναί, νομίζω ότι ο κύριος Μπουλάς θα φροντίσει να σας αποτρέψει από τις συναυλίες. Ποια είναι η δική σας άποψη για τις συναυλίες? Ναι, όχι. Εγώ πιστεύω απλώς ότι με τον τρόπο που γίνονται δεν γίνονται σωστά. Δηλαδή, τουλάχιστον εμένα, σαν έκφραση, δεν με ενδιαφέρει. Σαν τρόπος επαφής με το κοινό. Υπάρχει μια τεράστια απόσταση μεταξύ καλλιτέχνη και κοινού. Η συναυλία καλοκαιρινή είναι και λίγο βόλτα, λίγο πασατέμπος, λίγο πλάκα. Αυτό βέβαια ισχύει για μένα. Είναι η φύση της δουλειάς μου τέτοια που εκφράζομαι καλύτερα σε μικρότερους χώρους. Μ' αρέσει δηλαδή να. Αυτό που κάνω να μπορώ να το ελέγχω καλύτερα. Αυτό. Κύριε Μπουλά, αυτό που κάνετε, το είδος που κάνετε, τα τελευταία χρόνια πήγε πάρα πολύ καλά. Δημιουργήσατε εσείς και κάποιοι άλλοι συνασβοί σε σχολή. Μάλιστα και καταξιωμένοι καλλιτέχνες γυρίσανε στο είδος το δικό σας. Τώρα τελευταία όμως δεν πάει καλά. Ναι. Όταν λέτε το είδος, μήπως μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς εννοείτε? Την πλάκα που μεταφέρατε στους δίσκους, που είπατε προηγουμένως. Μάλιστα. Τώρα όμως αυτό δεν πάει και τόσο καλά. Ποια θα είναι η επόμενη δουλειά σας? Κοιτάξτε, το δεν πάει καλά είναι σχετικό. Γιατί. Μήπως το βαρέθηκε ο κόσμος, δηλαδή, ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Ναι. Γιατί είναι γεγονός, θα μου επιτρέψετε να το πω, ναι, το έχετε διαβάσει και σε πολλές εφημερίδες και σε τηλεοπτικές στήλες, και εσείς και κάποιοι άλλοι συναδελφοί σας είχατε χαρακτηριστεί μαϊντανοί. Βγαίνατε δηλαδή πολλές φορές συχνά σε πολλά τηλεοπτικά προγράμματα. Μήπως ο κόσμος δηλαδή το βαρέθηκε αυτό? Κοιτά. Μήπως αυτό που λέει ο λαός μας το πολύ, το κύριε Λέισον, το. Αυτό που λέτε είναι σωστά. Είναι πολύ σωστό ότι γίνεται πιπίλα η καραμέλα. Είναι αυτονόητο ότι κάποτε θα το βαρεθεί ο κόσμος. Είναι όμως δύο απαντήσεις πρέπει να κάνω, γιατί μου κάνετε δύο ερωτήσεις.
Λοιπόν, το πρώτο που είπατε για τον Μαϊντανός και το ότι βγαίναμε πολλές φορές σε πολλά τηλεοπτικά προγράμματα. Σε αυτό φταίει, νομίζω, ο κακός συντονισμός μεταξύ των δύο καναλιών. Δηλαδή, όταν υπάρχει, είναι μέσα σε μήνα Ιανουάριο, για παράδειγμα, και εμφανίζομαι εγώ να τραγουδάω ρέγγε και λακέρδε με κοντομάνικο σε μια παραλία, γι' αυτό δεν μπορεί να έχει βέβαια ευθύνη ο καλλιτέχνης. Εμάς μας λένε, έλα να παρουσιαστεί σε μια εκπομπή. Οι εκπομπές οι μουσικές που περνάνε τα νέα μουσικά πρόσωπα είναι συγκεκριμένες. 5-6 για παράδειγμα. Από αυτές τις εκπομπές περνάμε όλοι. Τώρα, αν εμείς περάσαμε αυτές τις εκπομπές και έγινε κάτι, αυτό είναι τιμή μας. Να ρωτήσουμε τον κύριο Μητυλινέο κάτι. Χθες ο Μίκης Θοδωράκης έδωσε μια συνέντευξη στο κανάλι μας και ανάμεσα στα άλλα είπε ότι οι άνθρωποι που τραγουδούν ερωτικό τραγούδι στην Ελλάδα, και εσείς τραγουδάτε ερωτικό τραγούδι, μόνο ερωτικό, έχουν βρει και μια παράξενη συνταγή, ακολουθούν μια παράξενη συνταγή, ώστε οι θαμώνες των κοσμικών κέντρων να καταναλώνουν περισσότερο ουίσκι. Δηλαδή, αυτό που λένε, τον έφερε και εκείνος, να τη βρίσκουν περισσότερο. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό τέτοια είναι... συνταγή, όχι, μπορείτε δεν δηλαδή να αυτό είναι λιγάκι, βέβαια, είναι κάπως σχετικό. Ένας άνθρωπος που έχει κάποιο πρόβλημα, είναι απογοητευμένος, ξέρω εγώ, είναι ερωτευμένος. Οπωσδήποτε θέλει να ακούσει κάποια τραγούδια που του διεγείρουν αυτό το συνέστημα. Ο χώρος λοιπόν ο δικός μας και το είδος που τραγουδάω εγώ είναι η αλήθεια ότι προσφέρεται. Όχι όμως ότι στο σημείο αυτό ότι μπορεί να δημιουργήσει παροξισμό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει παροξισμό. Απλώς σε δεδομένο ότι δεν απευθυνόμαστε μόνο στον κόσμο που έρχεται στα κέντρα, απευθυνόμαστε και στον κόσμο που αγοράζει τους δίσκους. Δηλαδή. Δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο που έρχεται στα κέντρα. Γιατί άλλοι δεν μπορούν να πάνε σε κέντρο. Ή όπως είπαμε, μένουν μακριά ή ξέρω εγώ δεν έχουν τη δυνατότητα. Όμως αυτοί αγοράζουν τους δίσκους. Οι άλλοι δίνουν τα λεφτά όμως, ε. Κύριε Μαλάκη, δεν μου αφήσατε να απαντήσω στο δεύτερο. Εγώ δεν σας άκουσα, εγώ σας διακόψω, συγγνώμη. Μπορεί να απαντήσουμε και στο δεύτερο, συγγνώμη και πάλι που παίρνω. Έχουμε την απάντηση που δεν θα παίξει. Είναι 4-1. Να του δώσουμε την ευκαιρία. Είναι όμως ο κύριος Μπουλάς. Εντάξει, όχι, όχι, δεν πειράζει. Εσύ το όμως πόνετε σε 30 δευτερόλεπτα για να τελειώσουμε. Το ακυρώνω, όχι, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Παπαδάκη, να πω κάτι. Βεβαίως. Θέλω να προσθέσω κάτι στο φίλο μου το Σάκη. Διαφωνώ. Όσον αφορά τις συναυλίες. Ναι. Οι συναυλίες έχουν μεγαλύτερη αμεσότητα οι καλλιτέχνες με τον κόσμο, διότι έχουν περισσότερο ανάγκη και δίψα να δουν τον καλλιτέχνη. Λόγω της αποστάσεως και λόγω πολλών άλλων παραγόντων. Λοιπόν, επειδή αυτό το έζησα και το ζω 20 χρόνια που δουλεύω στην Αθήνα, νομίζω ότι για μένα αυτή τη στιγμή είναι απόλυτο να το κάνω στην επαρχία να τραγουδήσω, διότι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν την ψυχή τους και δεν παίρνουν τίποτα. Πρέπει λοιπόν να τους ανταποκριθούμε κι εμείς καλύτερα. Εγώ απλώς είπα ότι η φύση της δουλειάς της δικιάς μου, που είναι πιο πολύ θεατρική, ναι, δεν ευνοείται από αυτούς τους χώρους. Είπα, μίλησα για μένα. Ναι. Ότι εγώ έχω μια δυσκολία. Αλλά δεν πάρει να είσαι και τραγουδιστής. Ναι, εντάξει, αλλά η δουλειά αυτή που κάνω εγώ, ναι, δηλαδή δεν μπορεί άλλος να με βλέπει στα 250 μέτρα απόσταση. Ναι. Έχω χάσει δηλαδή τις εκφράσεις και τις... Ναι, αυτό. Και τη δουλειά τη δική μου. Πάντως σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να πάνε καλά οι καινούργιες σας δουλειές.